Καλωσορίσατε στο παραμυθόφωνο. Είμαι ο Γιώργος Ευγενικό και μαζί θα ταξιδέψουμε στον κόσμο των μύθων και των παραμυθιών. Κάποτε τα ποντίκια αποφάσισαν να κάνουν γενική συνέλευση για να αποφασίσουν τι θα γίνει με του γάτου το πρόβλημα. Έστειλαν λοιπόν ντελάλιδε σε όλο τον κόσμο των ποντικιών και φώναζαν. «Ακούσατε, ακούσατε, όλα τα ποντίκια να μαζευτούν στο μεγάλο ξέφωτο. Θα κάνουμε γενική συνέλευση για να αποφασίσουμε τι θα γίνει με του γάτου το πρόβλημα. Ακούσατε, ακούσατε. Και άρχισαν να έρχονται από όλε τις άκρες του κόσμου ποντίκια, ποντικίνες, ποντικόπουλα, ποντικοπούλες, ποντικάκια και ποντικαρει γκρι ποντίκια, άσπρα ποντίκια, μαύρα ποντίκια, όλων των λογιών τα ποντίκια. Όταν μαζεύτηκαν στο ξέφοτο, έλεγε ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του. Να του κόψουμε την ουρά του γάτου, να του κόψουμε τα αυτιά, να του μαδίσουμε τις τρίχες, να του βγάλουμε τα μουστάκια, να του ξεριζώσουμε τα δόντια. Έλεγαν, έλεγαν, έλεγαν και άκρη δεν έβγαζαν καμία. Ξάφνου πετάχτηκε ένας νεαρός ποντικός και λέει «Βρήκα τη λύση του προβλήματος, παιδιά, βρήκα τη λύση». Να του κρεμάσουμε μία κουδούνα στην ουρά και έτσι όταν πλησιάζει ο γάτος θα τον ακούμε και θα φεύγουμε. Μπράβο, μπράβο, αυτό είναι, συμφωνούμε, έλεγαν οι ποντικοί και ξανάλεγαν και από τη χαρά τους κουνούσαν μέχρι και τις ουρές τους. Εμφανίζεται τότε ένας γέρος ποντικός και λέει «Μπράβο, μπράβο, και εγώ συμφωνώ μαζί σας. Μπράβο, συγχαρητήρια, είναι πολύ καλή ιδέα. Όμως θέλω να ρωτήσω κάτι όλους σας. Ποιος από σας τολμάει να πλησιάσει το γάτο για να του κρεμάσει την κουδούνα στην ουρά. Κανένας δεν μίλησε. Μόνο κοιτούσαν ο ένας τον άλλον. «Όλες οι λύσεις», συνέχισε ο γέρος, «είναι ωραίε και καλές, μόνο όταν μπορείς να τις εφαρμόσεις. Αν όμως δεν μπορείς, καλύτερα να μην τις λες καθόλου». Από τότε έχουν περάσει πολλά, μα πάρα πολλά χρόνια και ο γάτος συνεχίζει να κυνηγάει τα ποντίκια που πά να πει ότι δεν βρέθηκε ακόμα ο ποντικός που θα κρεμάσει την κουδούνα στο γάτου την ουρά.